Αλφόνσο, σταμάτα να πηγαίνω έρχεσαι, με εκνευρίζεις. Έρχεται. Η Ειρήνα. Όχι, ο Γκαστόν. Γκαστόν, βρέχεις το πάτωμα. Δεν την είδες, Γκαστόν. Όχι, δεν είναι πουθενά. Για το Θεό, πού είναι, πού είναι. Α, όχι, δεν θα πέσω στην παγίδα του παλιοκόριτσου, όχι. Βερόνικα, δε γύρισε. Τι να σου κάνω, κόρη σου είναι, έχω μονοκέφαλο εγώ, πάω να κοιμηθώ. Εντάξει. Φεύγω. Εντάξει, πήγαινε να κοιμηθείς, πήγαινε. Λουτσιάνα. Τι έγινε. Η Ειρήνα είναι καλά. Δηλαδή την είδες. Ναι, αλλά δεν θέλει να γυρίσει. Και πού είναι τώρα. Στο σπίτι του Λουτσέρο. Αλλά μην πεις τίποτα. Όχι, δεν θα πω. Με συγχωρείς που σε ξύπνησα τέτοια ώρα. Η Ειρήνα θέλει να σου μιλήσει. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω μόνο να μάθω αν μπορώ να μείνω εδώ. Ναι, φυσικά, Ειρήνα. Ε, τι έγινε, τι φασαρία είναι αυτή εδώ. Ειρήνα, το έσκασε από το σπίτι της. Ειρήνα, τι έγινε, γιατί. Ο μπαμπάς μου τα έκανε. Αυτός έκαψε το φάκελο με τις υπογραφές. Θυμάσαι που δεν το βρίσκα. Ήταν ψέματα. Το έκαψε. Το έκαψε γιατί δεν με αγαπάει. Δεν θέλει να είμαι ευτυχισμένη. Μικρή μου. Μωρό μου. Έλα, μη φοβάσαι, κράτα με σφιχτά, θα σε προστατέψω εγώ. Είσαι ένας πονηρούλης. Ασφαλώς. Είναι ωραία. Είμαστε εδώ οι δυο μας, μόνοι, αγκαλιά, με αυτή τη ρομαντική βροχή. Ρομαντική. Ναι, ρομαντική. Μ' αρέσει. Και εμένα. Με τρελαίνει. Και εμένα. Με συναρπάζει. Νομίζω ότι θα σε φιλήσω. Πρόεδρε, σου έφερα μία ομπρέλα, μήπως στάζει το ταβάνι. Δεν έχω πρόβλημα να μείνεις, Ειρήνα. Αλλά όχι χωρίς να το ξέρει ο μπαμπάς σου, έτσι. Όχι, δεν πρόκειται να του μιλήσω. Καλά. Εντάξει. Τότε θα του μιλήσω εγώ, ε. Σύμφωνοι. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κριστίνα, πηγαίνετε στο δωμάτιό σου να κοιμηθείτε. Πάμε. Μακάρι να ήταν σαν και εσένα ο μπαμπάς μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Άρη. Εσύ, τι θα κάνεις τώρα. Αυτό που είπα, θα μιλήσω σε αυτό το κάθαρμα τον Αλφόνσο. Θα του πεις για το φάκελο που έκαψε. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αν έκαψε το φάκελο ή όχι, Μπέτη. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει δυστυχισμένη την κόρη του. Μισεί τόσο πολύ τους ατρόμητους που πληγώνει την Ειρήνα. Το κατάλαβες αυτό. Είναι ηλίθιος, Μπέτη. Είναι ηλίθιος. Και δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν συνειδητοποιεί πόσο ηλίθιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Λέτε για μένα. Δεν ξέρω τι μου λες, Λουτσέρο. Εγώ δεν έκαψα τίποτα. Άσε τα παραμύθια με μένα. Δεν χρειάζεται να πείσεις εμένα, Αλφόνσο. Αυτό μου έλειπε τώρα. Έρχεσαι στο σπίτι μου να με προσβάλλεις, ε! Δεν ήρθα να σε προσβάλλω. Για άλλο πράγμα ήρθα. Δεν θέλω να πληγώνεις την κόρη σου. Η Ειρήνα είναι κόρη μου και θα τη μεγαλώσω όπως θέλω εγώ. Όχι, γιατί την πληγώνεις με αυτά που κάνεις, κατάλαβες. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανακατεύομαι στη ζωή σου. Τι σου λέω πώς να μεγαλώσεις ναι, το γιο σου. Ναι, ανακατεύεσαι. Χώνεσαι παντού. Γιατί δεν αφήνεις ήσυχους τους ατρόμητους. Δεν καταλαβαίνεις ότι με το μίσο σου καταστρέφεις την Ειρήνα. Ακού. Η Ειρήνα θα με πιστέψει. Εγώ δεν έκαψα τίποτα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να βάλει το χέρι του για να σε πιστέψει. Γιατί αυτό χρειάζεται. Θα της εξηγήσω ότι ήταν ατύχημα. Ότι μου έπεσε ένα τσιγάρο στο χαλί και το έσβησα με το φάκελο για να μην πάρουμε φωτιά. Μα εγώ δεν μιλάω για το χαλί. Μιλάω για άλλο πράγμα. Γιατί μιλάς. Να φροντίσεις την κόρη σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ένα πατέρα. Και όχι κάποιον που έχει μόνο μίσο στην καρδιά του. Γιατί αυτό έχεις μόνο βλάκα. Πού είναι. Ειρήνα, πάμε στο σπίτι, θέλω να σου μιλήσω. Δεν θέλω να σε ακούσω. Όλα ψέματα λες. Πάμε αμέσως, γιατί αλλιώς. Άσε με, άφησε την, περίμενε, δεν περίμενε. Είναι δική μου κόρη, όχι δική σου. Πάμε, Ειρήνα, πάμε. Α, δεν θέλω. Πάμε. Άφησε. Είναι κρίμα, ε. Έκανες ό,τι μπορούσες. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Λοιπόν, χοντρέ.
τώρα που δεν φοβάσαι τους Αριανούς, πρέπει να προπονηθείς σκληρά για να σε φόρμα το Σάββατο. Πρόσεχε γιατί παίζουμε για το πρωτάθλημα. Και η Μαρτίν Φιέρο είναι πολύ καλή ομάδα. Ησυχάστε, παιδιά, δεν φοβάμαι καθόλου τους Αριανούς. Ευτυχώς. Τώρα φοβάμαι κάτι άλλο. Τι φοβάσαι? Τα παπούτσια του Άξελ. Ωραία, έτσι θα πάρουμε το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Θα σκίσουμε. Σταματήστε, αγόρασα αποσμητικό ποδιών. Μυρίστε, ορίστε. Αμάν, τα πόδια του Άξελ είναι σαν μαργαρίτες. Σκάστε. Να τις μαδίσουμε, να δούμε αν θα νικήσουμε. Παιδιά, 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 τώρα που λέμε για τον αγώνα, αν κερδίσουμε πέναλτι θα το σουτάρω εγώ, ε. Είμαι πολύ κοντά στο σκορ του Γκαστόν. Σταμάτα, Κάρο, το πιο σημαντικό για μας είναι το πρωτάθλημα, όχι τα γκολ. Γιατί πρέπει να σουτάρεις εσύ τα πέναλτι, Κάρο, και εγώ θέλω να σουτάρω. Όχι, εγώ θα σουτάρω, χοντρέ. Εντάξει, σουτάρε τα εσύ. Ξέρεις όμως τι θα κάνω εγώ? Θα τα αποκρούσω όλα. Τι λες τώρα, χοντρέ, παιδιά. Τι είπα, όχι. Πώς θα τα αποκρούσω αφού είμαστε στην ίδια ομάδα? Ήρεψε το λίγο, χοντρέ. Παιδιά, ας τα αφήσουμε αυτά. Ας σκεφτούμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα το πάρουμε, γι' αυτό ούτε κουβέντα, ε! Ποιος σου το είπε? Αφού θα παίζει ο Ταρουσίτα. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα τι ήρθατε, ε? Τι ήρθατε? Ήρθαμε δεύτερη καλύτερη. Αυτές οι τρίχες είναι του Λουτσέρο. Το να είσαι πρώτος είναι το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου. Εσείς προτιμάτε να είστε δεύτεροι? Τι είπες τώρα, Ταρούσα? Έλεγα τώρα στα παιδιά ότι να είσαι δεύτερος είναι το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου. Πόσο μ' αρέσει να είμαι δεύτερος. Έλα. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. Es culpa nuestra este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Bancarse es ser segundo, también es ser campeón. Pusimos en la cancha tripa y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, cebollita, subcampeón. Bancarse es ser segundo, también es ser campeón. Pusimos en la cancha clima y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, subcampeón, cebollita, cebollita, subcampeón. A tirar papelito festejando que este equipo Cebollita es el segundo, es un campeón.